φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο σχεδόν χριστουγεννιάτικο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που στηρίζει την Μπούρδα από όπου κι αν προέρχεται. Είμαι ο Μάνος ο Βουλαρίνος, δίπλα μου είναι ο Πέτρος ο Νικολάου και αυτή ήταν η εβδομάδα που πέρασε. Ήταν η εβδομάδα που μας έπιασε το εορταστικό κλίμα αγάπης. Πρόταση προς το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να κριθούν αθώοι όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση βατοπεδίου. Σε υπερβολικό βαθμό όμως. Τη χορήγηση του πετρελαίου του επιδόματος Θέρμαν σήμερα δεν είναι η μέρα, να σου τα πω. Ναι. Καλά, όχι και όλους. Η εβδομάδα που βρήκαμε DJ για τα χριστουγεννιάτικα πάρτι. Αναγόρευση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου σε επίτιμο διδάκτορα του τμήματος ήχου και εικόνας. Βρήκαμε grapefruit για τις τεκίλες. I believe that we can have a breakthrough. Βρήκαμε αστιατόριο για το ρεβεγιόν. Αυτή δεν είναι αντιπολίτευση, είναι δουνουτουπολίτευση. Και που μάθαμε το απόλυτο μυστικό ευτυχίας. Τι είναι αυτό το μυστικό που κάνετε σπίτι για να χαλαρώσετε? Το μυστικό που κάνω τον τελευταίο καιρό είναι ότι δεν έχω καθρέφτες. Οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι δεν θα είχαν πολύ λιγότερα προβλήματα αν σπάζαν τους καθρέφτες τους. Βλέπω έναν, ας πούμε. Βλέπω έναν αντιμένο ναύτη, ας πούμε, δίπλα μου. Καλή ώρα. Όχι, εσένα λέω. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, πολλές λένε ότι τα πιο σοφά πράγματα, τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα, τα ακούς από τους ανθρώπους που δεν το περιμένεις. Δεν είναι η περίπτωση αυτή. Ο Λάκης Γαβαλάς περιμένει να ακούσει κάτι σοβαρό από Λάκη Γαβαλά. Έτσι κι αλλιώς. Γιατί δεν περιμένει να ακούσει κάτι από κάποιον υπουργό να ακούσει κάτι σοβαρό. Δεν το ακούς. Τώρα αυτός είναι λαϊκισμός και ιδέας, δεν θα πέσω στο επίπεδο αυτό. Okay, nice. Ναι, δεν θα πέσω. Θα μείνω στο Λάκη Γαβαλά, γιατί έδωσε μια πολύ ωραία απάντηση σε μια καλή δημοσιογράφο, πολύ καλή φίλη, δεν την ξέρω καθόλου. Επίσης, και συνέχισε με το τι τον ενοχλεί στην τηλεόραση. Ρωτήθηκε και απάντησε. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί από την τηλεόραση? Που καμιά φορά ξεμένει από μπαταρία το τηλεκοντρόλ μου, γιατί τα αλλάζω συνέχεια. Δεν είναι αυτό όντως το πιο ενοχλητικό πράγμα στην τηλεόραση. Από όλα τα πράγματα που μπορεί να έχουν ενοχλητικά. Γιατί όλα τα άλλα τα αλλάζεις. Ό,τι είναι ενοχλητικό το αλλάζεις. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Όταν όμως δεν έχει μπαταρία το τηλεκοντρόλ, τι αλλάζεις? Μη σου τύχει. Είναι το χειρότερο πράγμα που συνήθως το συμπέρασμα ακολουθεί αυτό το. Που το βαράς, ότι κάτι θα δουλεύει, δεν μπορεί το δικό μου τρακοντρόλ να χάλασε ή να έχει τελειώσει η μπαταρία. Μπράβο στο Λάκη Γαβαλά. Μπράβο στο Λάκη Γαβαλά. Όμως, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, η ζωή δεν είναι μόνο γέλιο, δεν είναι μόνο τηλεκοντρόλ, δεν είναι μόνο τηλεόραση. Είναι πολλά τα πράγματα που συμβαίνουν στην Ευρώπη και στον πλανήτη τις τελευταίες ημέρες. Από χθες πάρα πολλά και πολλά άσχημα. Όμως, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, δεν θέλω να το βάζετε κάτω, γιατί εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο να ανησυχήσουμε. Καθώς έχουμε πρωθυπουργό, αυτόν τον άνθρωπο που θα δείτε σε λίγο. Αυτόν τον άνθρωπο. Κανένας λόγος ανησυχίας. Τι να φοβηθείς. Ανησυχείς με αυτόν. Έχουμε υπουργό άμυνας. Αυτόν τον άνθρωπο, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι. Τι τζιχαντέοι να μας κυνηγήσουν, τι αυτά, τι τρομοκρατικά, τι δολοφονίες, δεν μασάει κανείς. Και έχουμε υπουργό δημόσιας τάξης που έχει γίνει προστασίας του πολίτη, αυτόν τον άνθρωπο. Νίκος Τόσκας, υπουργός προστασίας του πολίτη, εξηγώ για όσους δεν ξέρουν τη φωτογραφία αυτή, τραβηγμένη από το Υπουργείο του, επίσημη φωτογραφία του Υπουργείου του, έχει καρφωμένο, έτσι, κολλημένο στον υπολογιστή του ένα χαρτάκι με το password του υπολογιστή του. Πάει το πρωί, δεν το θυμάται, ρε παιδί μου. Το οποίο είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Νομίζω δεν είναι το 7. Για να είμαστε ακριβείς, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το έχει κολλήσει στο υπολογιστή του αυτό το έτσι από κάτω. Πάει το πρωί, δεν το θυμάσαι. Αυτός καταπολεμεί το έγκλημα και μπράβο του. Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, δεν ανησυχούμε. Αλλά ακόμα κι αν όλα, κάτι από όλα αυτά σας δημιουργεί μια κάποια ανησυχία, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, η γραμμή, η θέση της κυβέρνησης για την άμυνα της χώρας είναι που πρέπει να μας καθησυχάζει όλους. Ευτυχώς. Κάτι 16 νησιά που ζητάει ο Ερντογκάν, αυτά είναι άνεση σημασίας. Το να χάσεις νησιά δεν είναι σπουδαίο. Δεν είναι σημασίας. Δεν έχει, παιδιά, σοβαρά. Δηλαδή,
Ακριβώς. Να χάσεις κιλά είναι ένα πρόβλημα. Ξαφνικά, αν αρχίσεις και χάνεις κιλά, λες να πάω στον γιατρό. Κάτι μου συμβαίνει. Ναι, και στην τελική, τόσα νησιά έχουμε. Θα τα πούμε και μετά. Θα το ξαναλύσουμε. Θα επανέλθουμε στην ιστορία του Ζουράδη. Δεν θέλω να λαϊκίζουμε. Αυτή η κομπή, έχω εγώ ένα πράγμα, μια άρνηση με το λαϊκισμό. Δεν το θέλω. Πάμε σε ένα γουρούλι άνθρωπο. Έναν άνθρωπο με το που πάτησε το πόδι του στο Βερολίνο, τα πράγματα πήγαν από το καλό στο καλύτερο και που έκανε μια διαπίστωση για το Βερολίνο, για την πόλη του Βερολίνου. Θυμίζω ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πριν τρεις μέρες εκεί. Πού θα συζητηθεί, από μας το δύο σίγουρα τουλάχιστον. Είχα την τύχη να βρεθώ σε ένα γιορτινό Βερολίνο και αυτό νομίζω είναι ένας καλός χιονός και για τις συζητήσεις μας. Άμα είναι γουρλής, παιδιά, ο άνθρωπος, δεν έγινε να φοβάται τίποτα. Χειροκροτάτε. Στην Ίσυρο σήμερα έγινε σεισμός 5,3 Ρίχτερ. Ποιος λέτε ήταν εκεί πριν δύο μέρες? Αυτός ένα μηδέν. Τώρα τι άσχετα είναι αυτά τα πράγματα? Πώς συνδέεται τέτοια πράγματα? Την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας στους κριτικούς, γιατί είναι στην Κρήτη τώρα. Η ιστορία όλη με τον Αλέξη τον Τσίπρα είναι ότι εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ. Πήγε σε μια πόλη ευρωπαϊκή Δεκέμβρη μήνα, τέλη Δεκέμβρη, και εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ που το Βερολίνο ήταν στολισμένο και αυτό το γεγονός το θεώρησε καλό ιονό. Είναι το αντίστοιχο, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, του να βρίσκεις κατά στο δρόμο, να πηγαίνεις να τα πατάς επίτηδες και να φωνάζεις γούρι γούρι. Δεν μου αρέσει καθόλου ο τρόπος που προσέγγισες το θέμα. Ευτυχώς υπάρχει. Ας τον Τσίπρα. Ξέχασε τον. Το αφήνω. Η υπεύθυνη αντιπολίτευση, η οποία, ρε παιδί μου, πώς να το πω, τη συμπαθούν όλοι. Είναι η αντιπολίτευση που είναι από τη μια οι λαϊκιστές, οι επιπόλαιοι, και από την άλλη υπάρχει η υπεύθυνη αντιπολίτευση. Ναι. Κύριος Κούλης Μητσοτάκης, ναι, πήγε στον Εύρο για να κάνει κάτι και μια επιθεώρηση. Κάνει μια περιοδία. Και αυτός είναι οι αρπαχτές της επαρχίας. Και ό,τι τύχει, συνάντησε έναν σκύλο. Εκεί είπα, δούμε τον ωραίο σκύλο που συνάντησε ο κύριος Κούλης Μητσοτάκης της Νέας Δημοκρατίας. Ο σκύλος πάει να τον δωροδοκίσει το σκύλο. Πάει να τον δωροδοκίσει. Είναι δημόσιος ο σκύλος. Φεύγει. Δεν θέλω. Αφήστε με, δεν θέλω να μου δώσετε τίποτα. Αυτό τι σκηνοθεσία είναι η δικιά σου? Είναι η φωνή του σκύλου. Η φωνή του σκύλου. Ναι. Πήγε να του δώσει μια λιχουδιά ο σκύλος που δεν θέλει καθόλου, δεν ρέπει καθόλου προς το λαϊκισμό. Σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό στο χωριό μου το λέμε ανθρωποδιώκτη. Γιατί δύο πράγματα. Ή έχει τον ανθρωποδιώκτη ο Κούλης ο Μητσοτάκης, το οποίο εγώ δεν θέλω να το πιστέψω. Μπράβο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν το έχει και το Σόι. Από την άλλη, είναι ότι ο σκύλος δεν είναι Έλληνας. Είναι ή Βέλγος ή Γερμανός. Οπότε με το που έρχεται ο πολιτικός άρχοντας να τον δωροδοκίζει, φεύγει από την άλλη ο σκύλος. Δεν τα ξέρει καλά. Άμα σου δίνουνε, παίρνεις, ρε. Δώσε, ναι, φέρτο, λέει. Δεν είναι πασόκ, παιδάκι μου. Σκύλος, τι να ξέρει. Λέγαμε πριν για την Πέτρο και το είπες και εσύ και πολύ σωστά, ότι η αντιπολίτευση δεν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι ένα μάτσο χιδαίοι λαϊκιστές. Σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, οι οποίοι, αν μη τι άλλο Πέτρο μου, έχουν σαφείς θέσεις για τα πράγματα. Θυμίζουμε την ιστορία με το επίδομα στους συνταξιούχους. Η Νέα Δημοκρατία και ο Χατζηδάκης ο Κωστής, ο αντιπρόεδρος, όχι τελευταία τρύπα της Φλογέρας, είπε στη Βουλή για το θέμα αυτό. Τελευταία τρύπα της Φλογέρας στη Νέα Δημοκρατία, γιατί μου ήρθαν εικόνες τώρα. Τα παρακάτω λόγια, την παρέχουμε. Έχουμε μια πάρα πολύ σαφή θέση. Λέμε ναι στο επίδομα για τους συνταξιούχους, όχι στο λαϊκισμό και στο τυχοδιοκτισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Σαφέστατο, παιδιά. Ναι στο επίδομα, όχι στο λαϊκισμό που εκφράζεται με το επίδομα αυτό του. Εγώ δεν το πολύ κατάλαβα. Λοιπόν, ναι, και εμένα κάπως με μπερδεύει. Ίσως να πρέπει να ακούσουμε λίγο ακόμα Χατζηδάκη. Να του δώσω μια ευκαιρία. Ναι, γιατί είναι. Να σου πω, αυτή είναι υπεύθυνη, είναι σοβαρή. Δεν είναι σαν τους άλλους λαϊκιστές. Και γι' αυτό. Και γι' αυτό το λόγο θα ψηφίσουμε παρόν. Εάν όμως δεχθείτε την πρότασή μας και αποσύρετε την τροπολογία, είμαστε εδώ να το συζητήσουμε και να ψηφίσουμε φυσικά το μέτρο αυτό για τους συνταξιούχους. Δηλαδή, μη γελάτε ρε, δηλαδή, είναι σοβαρά τα πράγματα. Δηλαδή, εάν αποσύρετε τον πυρήνα του νομοσχεδίου, ναι, εμείς θα το ψηφίσουμε. Άμα το αποσύρεις, τι θα ψηφίσεις, σε κενό? Το γύρω-γύρω, το φλοιό. Το ψηφίζει αυτό. Αν το πάρω πίσω, δεν ψηφίζει. Επειδή δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Επειδή δεν καταλαβαίνεις από σοβαρή αντιπολίτευση. Ναι, ευτυχώς δεν καταλαβαίνω. Γι' αυτό. Μεγάλη μου χαρά. Και μπράβο σου. Στροφή 360 μοιρών. Πάμε σε λιγότερο σοβαρά ζητήματα από τη σοβαρή αντιπολίτευση της Νέας της Δημοκρατίας. Επιτέλους, τρόλεϊ. Καμένα τρόλεϊ. Το θέμα που εχθές έγινε, εχθές το βράδυ, κάποιοι κύριοι αναρχικοί, κάποιοι κύριοι αντιεξουσιαστές έκαψαν τρία τρόλεϊ. Καμένα τρόλεϊ, νομίζω ότι ο Πάνος Καμένος πήρε στο κόμμα τρόλεϊ. Κάτσε να ακούσουμε την είδηση. Παρακαλώ πολύ, την είδηση.
Νύχτα τρόμου. Έζησαν επιβάτες σε τρόλι που εκτελούσε τακτικό δρομολόγιο. Όταν ομάδα κουκουλοφόρων τα σταμάτησε, κατέβασε τον κόσμο και έβαλε φωτιά στα τρόλι. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ, όταν κουκουλοφόροι που βρίσκονταν στο προάβλιο του Πολυτεχνείου βγήκαν από το κτίριο και κατευθύνθηκαν προς τα τρόλεϊ που βρίσκονταν στην Πατησίων. Εκεί ανάγκασαν τους επιβάτες να αποβιβαστούν και στη συνέχεια πυρπόλησαν τα οχήματα με βόμβες Μολότοφ. Λίγες ημέρες πριν, η διοίκηση των ΙΛΠΑΠ αποφάσισε να αλλάξουν τα δρομολόγια των τρόλεϊ, προκειμένου να παρακάμπτεται η Πατησίων τις Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα. Αλλά οι αναρχικοί φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι δεν είναι τίποτα τεμπέληδες να λένε δουλεύουμε δύο μέρες και τις υπόλοιπες καθόμαστε. Δουλεύουν και καθημερινές. Μπράβο. Και Δευτέρες δεν κάνα καθόλου πίσω στο θέμα αυτό. Μπράβο για την αυταπάρνηση και μέρες γιορτών. Δεν είναι, ας πούμε, σε φάση τριμέρα, τετραημέρα. Γιατί η Ελλάδα αλλάζει. Το μνημόνιο μας έχει κάνει καλύτερους, Πέτρο μου. Όχι, εγώ συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Όχι, επίσης, καθόλου. Επίσης να πω κάτι που δεν καταλαβαίνω. Ναι. Εσύ παίρνεις τρόλι. Όχι. Ούτε κι εγώ παίρνω τρόλι. Τα τρόλι, παιδιά, τα παίρνουν κάτι πολύ φτωχοί πραγματικά, κάτι μετανάστες, κάτι τέτοιο. Εμείς τι δουλειά έχουμε να νοιαζόμαστε για το αν παίρνουμε τρόλι ή όχι. Αν καίγονται τα τρόλια ή όχι. Μπράβο, ούτε στη μια κατηγορία ανήκουμε, ούτε στην άλλη. Δυστυχώς. Επίσης, φαγωθήκατε, δεν έχει στολιστεί η Αθήνα. Πήγαν οι άνθρωποι, βάλουν ένα λαμπάκι σε ένα τρόλι, του ζουν τι ωραίο και το κάνετε θέμα που χθες. Συγγνώμη που θέλουμε να ομορφύνουμε, να ζεστάνουμε λίγο την πόλη. Συγγνώμη που θέλουμε να ρίξουμε λίγο φως στο σκοτάδι. Ακριβώς. Χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία και γι' αυτό η εκπομπή αυτή σήμερα. Φοβερό αποκλειστικό, φιλοξενεί, Μάνο μου, το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ, έναν αντεξουσιαστή. Ένα έτσι. Κύριο αντεξουσιαστή, έναν τον κύριο Στέφανο. Από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην κάψη των τρόλεϊ. Είναι τιτάνιο αποκλειστικό της εκπομπής μας. Θα ευλογήσω τα γένια μου, θα συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Στέφανο, ο οποίος είναι, να σ' ακούει, νάτος. Συνέβανε, κύριε Στέφανε, πάρα πολύ. Καλησπέρα, κύριε. Να ξεκινήσω με την ερώτηση που όλοι έχουμε. Ναι, γιατί καίτε τρόλεϊ, γιατί το κάνετε αυτό. Καταρχήν δεν κάψαμε κανένα τρόλεϊ. Όλοι εμείς που εκπροσωπούμε το χώρο μας, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις εκεί που οι άλλοι δεν δίνουν λύσεις, γιατί εμείς έχουμε λύσεις. Ναι, τι λύνετε καίγοντας το τρόλεϊ. Είχαμε πληροφορίες ότι είχε λατωματικά δισκόφρενα. Τα εμπρός και τα δεξιά. Και τα τρία! Ορίστε. Και τα τρία, λέω, δείχνοντας τέσσερα. Ναι, εντάξει, τα τρία, τα τέσσερα, τα δύο. Άμα δεν πιάσει το φρένο, δεν πιάσει. Είναι και βαρύ όχημα αυτό, καταλάβες. Ναι, κύριε Στέφανε, το τρόλεϊ θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα μέσο, το είπαμε και πριν και γι' αυτό δεν μας νοιάζει κιόλας που τα καίτε ιδιαίτερα. Που το χρησιμοποιούν οι πολύ φτωχοί, οι πιο φτωχοί άνθρωποι, οι μετανάστες. Ναι. Τι ναι, θα έλεγε κανείς ότι δεν μπορεί να είναι δικό σας στόχος αυτός. Ναι. Τι ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εσάς ο αγώνας σας είναι ταξικός κυρίως. Ναι, γιατί εμείς θέλουμε να δουλεύουμε τα ταξί. Γιατί ο κόσμος πρέπει να μετακινείται γρήγορα. Τα ταξί είναι πολύ καλά σε αυτά, καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά πολλοίς κόσμος μπορεί να μην έχει λεφτά για ταξί. Ναι, είναι πιο φθηνά τώρα. Έχει ταξί, πείτε, έχει Uber, έχει διάφορα. Όχι, ήταν σαφής. Ναι, ναι, σαφής, μάλιστα. Να πάρουν ένα smartphone, να βάλουν τα app, τα application. Συγγνώμη, εσάς σας ενδιαφέρει να βάλουν ο κόσμος τα application πάνω για τα ταξί? Ναι, γιατί είναι διευκολύνει τη ζωή μας. Παίζεις κάτι κράζ, να πούμε, κλείνεις ένα ταξί. Να σας ρωτήσω, κουκούλα, γιατί φοράτε και μέσα στο στούντιο? Θέλω να πω, εμείς λέμε ότι ήσασταν στην κάψη, δεν είναι υποχρεωτικό να ήσασταν κιόλας. Τι φοβάστε και κυκλοφορείτε συνεχώς με την κουκούλα? Εμείς σας στηρίζουμε. Γιατί φοβάμαι, εγώ φοβάμαι τη ΣΥΑ. Την Κοσκρόνη τη ΣΥΑ? Όχι, αυτή είναι τους Αμερικάνους. Γιατί έχει φύγει, δεν. Ναι. Τους Αμερικάνους. Έχει τελειώσει το δελτίο. Ναι, τους Αμερικάνους λόγω. Εντάξει, άκουσε να δεις. Ναι. Λοιπόν. Θα κάνω πλακίτσα εδώ, λοιπόν. Όχι, ξέρω τι γίνεται. Κύριε Στέφανε. Ξέρω που τα παίρνετε. Εντάξει, λοιπόν, εγώ τους Αμερικάνους φοβόμαστε και τα ντρόνες, αυτά τα ρομποτάκια τα που πετάνε στον αέρα, τα πουλάνε και στο Κοτσόβολο, τα παίρνουν οι μπάτσε να με τα πετάνε εκεί από πάνω και μας παρακολουθάνε. Ναι. Περνάμε έξω από τον Κοτσόβολο και μετά στα Media Markt να πούμε και γίνεται χαμός. Πουτάνα γίνεται. Έχει δει εσύ ποτέ ντρόνες? Όχι. Όχι, ούτε εγώ. Υπάρχουν ντρόνες. Γιατί εσάς σας παρακολουθάνε. Σωστό. Δεν το είχα σκεφτεί. Εσείς δεν πάτε να αλλάξετε το κράτος που πάμε εμείς, γιατί εμείς λόγω του χώρου μας. Ναι. Τόσο πάντων έχουμε ένα θέμα με αυτά. Καλά, τι γίνεται. Δεν θέλουμε εμείς να βοηθήσουμε. Όχι, καλά κάνετε. Θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις εκτός από την καύση των τρόλεϊ, θα υπάρχουν και. Άκουσα να δεις. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν προσπαθήσαμε να αφυπνίσουμε το κράτος για τα δάση. Τώρα. Δηλαδή. Άκουσα να δεις. Ναι.
Τα τρόλια, αν είχαν αντιπυρικές ζώνες, θα γιγόντουσαν. Όχι. Όχι, ναι, όχι, μάλλον. Όχι, 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 όχι. Πού αλλού δεν βρίσκουμε αντιπυρικές ζώνες και κάνουμε μια κουβέντα κάθε χρόνο? Στα λεωφορεία. Στα δάση. Όχι. Στα δάση, άστονε. Στα δάση. Ναι. Λοιπόν, αυτά να κοπούν, εμείς ξέρουμε τι κάνουμε. Δυσκόφρονα, δηλαδή... χαλασμένα, αντιπυρικές ζώνες όλα μέσα τα έχουμε στη δράση μας. Και να ξυπνήσετε όλοι να καταλάβετε τι παίζει να είμαι. Στέφανε, Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μου στο Υπουργείο. Τι στο Υπουργείο. Ξέρει, ξέρει. Έλα, μωρό, και που δεν θέλω τέτοια. Έλα, έλα. Γεια σας, κύριε Στέφανε, ευχαριστούμε πολύ. Δεν θέλω αυτά και τώρα αυτό. Και τώρα, ένα ντοκιμαντέρ με ζώα. Εσένα σεβαστούνε όμως. Και σεβαστούν και στον Κελπνό. Και τα ραβασάκια που στέλνες, και εσύ και η γυναίκα σου. Δεν θα κρύβεσαι, ρε γαϊδούρη, πίσω από την ασυλία όμως. Είπαμε, γιατί μην τα ξαναλέμε, κότα λιράτη. Τα σκυλιά βουλιάζουνε. Τα γαϊδούρια να μάθουνε. Και γάβιζαν, κύριε Τσίπρα, τα σκυλιά. Γιατί είναι κότα λιράτη ο κ. Σπολάκης. Δεν θέλω για παπαγαλάκια, κύριε Κοτάκη. Είναι προτιμότερα αυτά από τους χαμελέοντες, κύριε Πουή. Τα κάνει. Χαμελέοντα, τι ακριβώς εννοούσατε? Τι κάνει νιάου νιάου? Ο σκύλος που μιλάει ψέματα. Ο σκύλος. Κάποια ζώα, κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς, και τα ζώα. Τα ζώα μου αργά. Είναι καλά, εντάξει. Κάποια ζώα δεν το πιστεύανε. Είναι η ανάποδη κυβωτός του ΝΟΕ. Άμα έχει κατακλυσμός, θα μπούμε όλοι στην κυβωτό εκτός από αυτούς. Βεβαίως, να είναι καλά οι άνθρωποι αυτοί. Εκπομπή ό,τι να είναι. Μια εκπομπή που στηρίζει πάρα πολύ τον έρωτα Μάνου Γουλαρίνε, ειδικά αυτές τις μέρες. Και κυρίως, μια και μιλήσαμε για ζώα πριν πέντε, το ζωώδη ερωτισμό. Δεν μ' άρεσε πολύ η σύνδεση, αλλά τη δέχομαι. Εντάξει. Πάρα πολύ. Και τους ανθρώπους που είναι ερωτικοί και δεν το κρύβουν. Δεν φοβούνται να δείξουν. Όχι, δεν είναι για σένα. Δεν φοβούνται να δείξουν τον ερωτισμό τους. Κώστας Πρέκας. Ο μεγάλος ερωτικός, καλεσμένος στο Όλα, έκανε μια τιτάνια πεσηματική εξέφραση στην ερωτά του. Πάλι, πάλι. Στη Δούκησα. Α, όχι, νομίζω στο. Όχι, στη Δούκησα. Στο θέμα. Ναι, στη Δούκησα του νομικού. Παρακαλώ πολύ. Κάτι αστείο. Χαρά και συγκίνηση. Αγάπη μου, δεν υπάρχει περίπτωση να γελάσει βλέποντάς σε κάποιος. Μην κλάψει όμως κιόλας. Η συγκίνηση, ξέρεις, έχει έρωτα μέσα της. Τι έχει συγκίνηση. Καταρχήν, τι είναι κακό να γελάει κάποιος? Γελάνε κάποιοι ανόητοι από ζήλια, επειδή κανείς δεν τους έχει μιλήσει τόσο ερωτικά. Κανείς δεν τους έχει πει, δεν θα γελάσει ποτέ κανένας μαζί σου. Θα είσαι για κλάματα. Ότι η αγάπη μου συγκίνησε, τύπο, αγάπη μου συγκίνησε. Δεν το θυμάμαι. Δεν πειράζει, δεν το θυμάμαι, γιατί συνέχισε. Δεν έχει κανένα πρόβλημα αυτός. Έχει τέτοιο πάθος όσο δεν φαντάζεσαι. Ήθελα να σου πω, ας πούμε, πριν, και θα παρεξηγηθώ γι' αυτό. Ότι ο ήλιος ταμπώνει εάν ρίξει τα μάτια του ο ήλιος επάνω σου. Μισό, αυτό είναι, ναι, λίγο δεν το κάνω. Ο ήλιος θαμπώνει, δηλαδή δεν βλέπουμε εμείς καλά, μας θαμπώνει ο ήλιος, εάν ρίξει τα μάτια του ο ήλιος πάνω στη Δούκησα. Θαμπώνει, άκουσες. Άκουσα ταμπώνει και λέω, πώς εσύ μιλάει έτσι. Ταμπώνει, ήταν εκείνες οι μέρες του δεν μήνα. Δεν ξέρω, και λέω μπράβο στον Κώστα Πρέκα για το φάρος του. Δεν σταμάτησε εκεί, η πεσηματική του Κώστα του Πρέκα είναι διαρκείας. Δεν είναι, είναι και μπρεσιλασιέ. Έχει ποτέ κανείς ρίξει στο κρεβάτι με αυτά τα λόγια? Τι να σου πω. Θέλω το κοινό μας να απαντήσει. Σας έχει ρίξει ποτέ στο κρεβάτι κανένας με αυτά τα λόγια? Οι άντρες λένε ναι, τα κορίτσια δεν πολύ λένε. Με αυτά τα λόγια. Άσε με λοιπόν. Άσε τα μάτια μου να γοηευτούν την ομορφιά σου, σε παρακαλώ πολύ. Είναι προτιμότερο αυτό. Άσε τα μάτια μου να ρευτούν την ομορφιά σου. Είπες να γλυφτούν την ομορφιά σου, γιατί δεν μιλάει και πολύ καλά. Εγώ άκουσα να ρευτούν, με την έννοια ότι θα σε φάω. Έλα, με τα μωρέ. Μάτια, θα σε φάω με τα μάτια και μετά θα ρευτώ. Επειδή είναι αηδία όλη αυτή η ανάλυση, πάμε στην κορύφωση του δράματος. Ο Κώστας Πρέκας θα βάλει κάτι μπροστά από τη Δούκησα. Δεν ακούγεται ωραίο αυτό. Αυτό τώρα. Για να την προστατεύσετε, παιδί. Ναι, δεν ακούγεται. Δεν θα επέτρεπα ποτέ να αγγίξει άνθρωπος επάνω σου. Θα με υπερασπιζόσασταν. Τα στήθια μου θα ήταν οι ασπίδες. Κοίταν τα στήθια του άσπρα σαν τα γάλατα και του έλεγε γαργάλατα, γαργάλατα. Η εικόνα που σχηματίζω εγώ είναι τα στήθια του Πρέκα να έχουν από πίσω λαβή για να τα κρατάς έτσι. Το ένα στο ένα στήθος και το άλλο στο άλλο. Δε σαν τον Captain America, Captain στήθια. Δεν θέλω να την αγγίξει κανείς τη Δούκησα, θα μπει μπροστά. Κανένα, παρδένα η Δούκησα. Σε παρακαλώ. Είναι ο Πρέκας εδώ. Μη μου χτυπάς κάτω τον Alan Shearer. Βέβαια, ο Κώστας Πρέκας, για να μην κοροϊδεύουμε, επειδή ζηλεύεις πάρα πολύ, δεν είναι η πρώτη Όχι φορά. Όχι και τόσο πια. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εκφράσει τον ερωτισμό του δημοσίως. Απέναντι σε μια κοπέλα ή οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων. Το έχει κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν. Παρακαλώ όλες μαζί. Καλησπέρα! Τι κάνετε? Αγάπη μου! Τι σας τύφλωσα!
moi pourquoi j'existerai. Πόσοι άνθρωποι θα μεθύσουν σήμερα με την ομορφιά. Πέρασε ένας χρόνος και δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Έβλεπα συνέχεια τα μάτια σου, τα χείλη σου. Όποτε θα μου δώσεις την άδεια να σε φιλήσω. Όποτε θέλετε εσείς. Βλέπω τα πρόσωπά σας και γεμίζω έρωτα και αγάπη. Μαχητικός όπου και όταν χρειάζεται και εξαιρετικά δραστήριος στον έρωτα. Ναι. Καθαρό εγώ αρσενικό. Πώς και δεν παντρεύτηκε ποτέ. Αν είχα την τύχη να έβρισκα κι εγώ μια άλλη σκορδά στη ζωή μου, έχει μια ποιότητα εκπληκτική. Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Είσαι το ποίημα εκείνο που θα ήθελα κάποτε να απαγγείλω. Όμορφια αναλύωτη, που τη θεσέβεις το άτι του ανέμου. Μωρό μου, σου έχουν πει ότι είσαι πανέμορφη. Εδώ πάει το ακολούθι σαν σκληρές εικόνες. Η Εύη Δρούτσα, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, γιατί ο Κώστας ο Πρέκας δεν κολώνει εκεί που ακόμα και οι πιο γενναίοι φοβούνται να διαβούν. Έφτασε να κάνει σάλια στην Εύη ναι, τη Δρούτσα. Ναι, γιατί ο καλός ο Μήλος Πέτρο όλα τα άλλα. Μα η ομορφιά σου, μα βλέπουμε όλοι. Δεν μπορεί να πει η ομορφιά σου. Πες το δεξί σου καλό πόδι, σταχτημένα. Πες τη κάτι άλλο. Μη λες η ομορφιά σου στην Εύη τη Δρούτσα. Η ποδαρίλα σου είναι βάλσαμο για την ψυχή μου. Πραγματικά ο καλός ο Μήλος όλα τα λέει. Δεν μασάει. Ένα χειροκρότημα ακόμα για τον Κώστα τον Πρέκα. Εδώ με τον μεγάλο Έλληνα εραστή, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Αμέσως μετά θα έρθει το δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο οποίο θα απολαύσουμε και τον Κώστα τον Ζουράρη, αλλά και κάποιες πολύ χρήσιμες συμβουλές για το πώς να επιβιώσετε στα γιορτινά οικογενειακά τραπέζια. Σε λίγο πάλι μαζί. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του γιορτινού ό,τι να είναι με τα ωραία του τα στολίδια της εκπομπής που στηρίζει την Μπούρδα από όπου και αν προέρχεται. Είμαι ο Μάνος ο Βουλαρίνος, δίπλα μου είναι ο Πέτρος ο Νικολάου και πάμε να ασχοληθούμε λίγο με ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε κάποιους. Απορώ γιατί ίσως αυτούς που δεν βλέπανε Μάκη Τριανταφυλόπουλο στη δεκαετία του 90, την εποχή εκείνη στην οποία ο Κώστας ο Ζουράρης ήταν σχεδόν μόνιμος πανελίστας. Ναι, αυτό είναι παλιά. Και εγώ παλιά τα είχαμε την Τάνια, ας πούμε. Τώρα, πάλι, ναι, με Τάνια, δεν ξέρω καμία άλλη, έτσι. Τώρα ο Ζουράρης ο Κώστας είναι υφυπουργός της παιδείας και θα του φερόμαστε με τον ανάλογο σεβασμό. Ακριβώς, Πέτρο μου, και ζητώ συγγνώμη για την εισαγωγή έτσι, που έκανα. Στην πραγματικότητα θέλω να πω ότι σε μια τόσο ταραγμένη περίοδο της ιστορίας είναι ωραίο όταν η κυβέρνηση έχει σαφές σχέδιο για την άμυνα της χώρας. Κάτι 16 νησιά που ζητάει ο Ερντογκάν, αυτά είναι άνεση σημασίας. Το να χάσεις νησιά δεν είναι σπουδαίο. Το να χάσεις, ας πούμε, το στυλό σου την ώρα που θες να γράψεις είναι. Να χάσεις το κινητό σου είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Έχεις μέσα όλες επαφές, γυμνές ναι, φωτογραφίες, έχεις χίλια δύο πράγματα. Δικές σου έτσι, ναυτάκι. Ναι. Ναι, δεν κατάλαβα. Τίποτα, κάτι δικά μου. Ναι. Είναι, τα νησιά δεν είναι πρόβλημα, ιδιαίτερα όταν έχεις πολλά, Πέτρο μου. Έλα, καημένε, 4.000 νησιά έχουμε. Να χάσουμε και 16. Ποιο είτε, κατάλαβε. Να και αν βρέξει, να και αν χιονίσει, θα πούνε κάποιοι. Ακριβώς, ακριβώς. Κάποιοι μπορεί να ισχυριστούν ότι πάνω στην τρέλα το από αυτό ο Κώστας ο Ζουράρης. Του πέταξε μια. Έκανε λάθος. Είναι αυτό που είναι και χυμαρόδης ο λόγος του, που φεύγει. Αυτό είναι ο έμετος, δεν είναι ο λόγος. Περίπου ναι, το ίδιο λέμε στην περίπτωση αυτή. Και ναι, βεβαίως. Τα ξαναπέμπει. Και να μην το πάρει. Και να μην τα πάρεις. Και τι έγινε, θα είσαι μείον 16 νησιά. Σιγά. Εσείς όλοι από το σπίτι μας βλέπετε και εσείς εδώ θα πάτε σε όλα τα ελληνικά νησιά και σας νοιάζει που θα ανοίγουνε. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Έχει το καλοκαίρι. Ωραία. Στα πάδια κοπές λέει. Βάζεις, θα ανοίξεις το χάρτη, τα βάζεις κάτω. Ακριβώς, Πέτρο. Εκεί δεν μπορώ. Εκεί είναι ακριβά τα εισιτήρια. Ακριβώς. Διώχνεις μερικά και σιγάζεις το κεφάλι σου. Και είναι λίγα τα 16. Γιατί σου μένουν ακόμα καμιά 3.000. Διώξε 2.500.
Ήταν λίγο υπερβολικό. Να έχουν νησιά πολλά, να φύγουν, να ξέρεις. Θα πάω ή εδώ ή εκεί, σαν άνθρωπος. Σαν να είναι λίγο υπερβολικό αυτό που λες. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το λες εσύ. Ευτυχώς ο υπουργός της παιδείας, ο προϊστάμενος του Ζουράρη υφυπουργού, ο Γαβρόγλου, νομίζω το λένε Κώστα. Είναι επίσης τόσο πατριώτης όσο ο Ζουράρης, γιατί αυτός ο πατριωτισμός, εθνικισμός θα πούνε κάποιοι του Ζουράρη. Τον έβαλε στη θέση του. Μήπως είναι ακραίος, φοβούμαι. Τον εξέχει, τον έβαλε στη θέση του κανονικά. Με τον Κώστα γνωριζόμαστε πάνω από 35 χρόνια. Άρα έχω ένα ειδικό τρόπο να αποκωδικοποιώ αυτά που λέει. Αυτά που είπε για τα νησιά δεν αφορούν τα νησιά. Αφορούν τα υλικά πράγματα. Δηλαδή, ο Ζουράρης ήθελε να πει ότι θα πάρουν 16 ελληνικά πράγματα κάποιοι. Ναι, 16 ελληνικά μπρίκια. Ότι δεν μας πειράζει αν χάσουμε 16 ελληνικά πράγματα, ναι, θα τα πάρουμε πίσω. 16 ελληνικές βίδες που φημιζόμαστε. Γιατί κοροϊδεύετε. Και εσύ συγκεκριμένα και εγώ όχι. Όχι, εγώ φοβάμαι το φοβερό εθνικισμό του Ζουράρη, ναι. Γιατί αυτός ο πατριωτισμός όταν ξεπερνάει τα όρια γίνεται εθνικισμός. Και δεύτερον, γιατί φοβούμαι, αυτό είναι που φοβούμαι, ότι και εμένα τα νησιά δεν θα πάω. Όλα ας φύγουν, 16 τι έγινε, τέτοιο. Αλλά συνήθως όταν φεύγουν νησιά, χάνονται νησιά, χάνονται μαζί και άνθρωποι. Και λέω, εντάξει, ο Ζουράρη σχέστηκε. Πώς θα τον ψηφίσουν, να φύγουν μερικοί άνθρωποι. Εμένα κάπως δεν μου αρέσει και τι αυτό. Τι θα γίνει τότε το τιτάνιο πρόβλημα του υπερπληθυσμού της γης. Πώς θα παλευτεί, ας πούμε, στα επόμενα χρόνια. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, Πέτρο, και σε ευχαριστώ που με προβληματίζεις γόνιμα. Βέβαια, μετά την παρέμβαση Γαβρόγλου, ο Ζουράρης. Μαζεύτηκε. Ανασκεύασε που λένε. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί. Το είπα, ναι. Πρώτο δύο τα παίρνουν πάντοτε τα τελευταία 3.000 χρόνια. Επομένως, τα νησιά θα τα ξαναπαίρνουμε πάντοτε. Σατανά. Θα τα παίρνουν αυτοί πάντοτε, θα τα ξαναπαίρνουμε εμείς πάντοτε και πάντοτε θα τα παίρνουμε γιατί θα χρειάζονται εξοπλισμοί για να παίρνουν και να παίρνουμε ένα νησιά. Δεν καταλαβαίνω δεν τι εννοείς. Δεν το είχα σκεφτεί. Αυτό είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο Κώστας. Δεν είμαι τόσο Πασόκ, εάν θέλεις. Όχι, ο Κώστας ο Ζουράρης όμως είναι και μπράβο του. Ο Κώστας ο Ζουράρης, ο οποίος εφόσον παραμένει στην κυβέρνηση, υποψιάζομαι ότι εξέφρασε την κυβερνητική θέση για την άμυνα της χώρας. Ναι, αφού δεν έγινε κάτι, ο Γαβρόγλου δεν τον πολύ αυτό, τον άφησε. Επίσης υποψιάζομαι ότι το ΦΠΑ στα νησιά. Το οποίο δίνεται, μάλλον δεν θα ανέβει μόνο για το 2017. Μάλιστα. Δεν θα ανέβει μόνο για το 2017, ακριβώς επειδή κάποια νησιά θα φύγουν. Δεν θα έχει και σημασία μετά. Δεν θα σε ακολουθήσω σε αυτή την κατρακύλα. Δεν με νοιάζει καθόλου εσύ, με νοιάζει ο κόσμος. Ο Έλληνας λαός, ο ρεπόρτερ Θανάσης Πασάς. Είναι ο Έλληνας λαός, ο ρεπόρτερ Θανάσης Πασάς. Βγήκε στους δρόμους της Αθήνας και ρώτησε, ρε παιδί μου, ευθέως αυτό που πρώτη σκεφτήκαμε. Ποιο νησί, φίλε μου, θες να δώσουμε να τελειώσουμε. Άντε, θα φύγουν 16 νησιά. Ναι. Πες ένα, άμα είναι να φύγουν 16. Δώσουμε. Αλλά ποια να είναι αυτά, παιδιά. Και ο ελληνικός λαός, ο Έλληνας λαός, απάντησε. Παρακαλώ. Σάλος έχει προκληθεί με τις δηλώσεις του κυρίου Ζουράρη για τα ελληνικά νησιά. Το θέμα όμως δεν είναι τα ελληνικά νησιά. Το θέμα... Ο κύριος Ζουράρης, λοιπόν, κορίτσια, είπε ότι και να δώσουμε και μερικά νησιά στους Τούρκους, δεν πειράζει. Α, το είδα, ναι. Το είδες, αφού το ξέρεις. Ναι. Είδες, λοιπόν. Ποιο νησί θα παραχωρούσατε. Όχι τη Ζάκυνθο. Όχι τη Ζακυνθινιά η κοπέλα. Στη Ζακυνθινιά. Εγώ τη Ζάκυνθο θα δίνα. Ποιο νησί θα ήθελες να χαθεί. Κανένα. Σου έχουν βάλει έτσι εδώ όπλο στο κρόταφο. Πρέπει να διαλέξει ένα νησί. Έχουμε τόσα. Διάλεξε. Διάλεξε. Υπάρχει, ξέρω. Τόσο απλό. Θα δώσει την Κεφαλονιά. Πάει Κεφαλονιά, φύγε. Δώσε κάτι. Τον Πόρο. Τον Πόρο. Θέλουμε και έναν άντρα γιατί έχουμε μόνο γκόμενα. Μόνο κινήτσι. Λοιπόν. Κρυμμένο σε. Ναι, όχι. Απλά το κάνουμε. Τσαντορίνη. Μήκον, δεν πα. Ναι. Είναι κόντρα νησί στη Μήκονο. Αγάπη. Ο δικό μου καταλαβαίνει. Αγάπη μου. Τη Γάβδο. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ καλή επιλογή σου. Ποιο νησί εσείς θα παραχωρούσατε σαν Έλληνα πολίτης. Ούτε ένα πετραδάκι. Ακούστε, από... Το καταλαβαίνω, είστε πατριώτης, μπράβο σας. Αλλά τώρα στο πάμε στο υποθετικό σενάριο. Αναγκαστικά πρέπει να δώσετε ένα. Ποιο θα είναι αυτό. Δεν θα έδινα κανένα. Μα δεν γίνεται, θα σας σκοτώσουν τότε. Κανένα. Να σας σκοτώσουμε. Ναι. Βγάλε όπλο, Γιάννη. Δεν ξέρω. Εδώ σε ένα τώρα. Κάποιο που δεν συμπαθείς πολύ. Ένα μικρό. Ένα μικρούλι. Ένα μικρούλι. Δώσε ένα μικρούλι. Τίνος. Τίνος. Μικρούλι δεν είναι. Μικρούλι δεν πειράζει. Έφυγες. Φύγε. Λοιπόν, δώσε ένα νησί. Κάλυμνος. Μικρούλι. Κοντά. Να σε καλά. Έχεις κοπέλα. Όχι. Αγόρι. Όχι. Τι να σου πω κάνω. Έχεις γονείς. Έχω. Ωραία. Λοιπόν, σκοτώνουμε τους γονείς αν δεν διάλεξε ένα νησί.
Την Go. Συγχαρητήρια. Ποιο νησί εσείς θα παραχωρούσατε? Όλα. Όλα! Ποιο νησί θα έδινες? Εγώ. Αναγκαστικά, αλλιώς σε σκοτώνουν. Τη Μύκονο. Θέλω να μου πείτε τώρα, αναγκαστικά πρέπει να παραχωρήσετε εσείς ένα νησί. Ποιο θα διαλέγατε? Κανένα. Αναγκαστικά, αλλιώς σα σκοτώνουμε. Α, σκότωσε με. Μα δεν με βοηθάτε όμως. Πρέπει να παίξετε. Ναι. Διαλέξτε ένα νησί. Διαλέξτε ένα ξένο. Να παραδώσουμε. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Μια χαρά είμαστε. Σκότωσε με. Εντάξει. Μπαμ. Γεια σας. Και μπράβο. Μπράβο στον κύριο ο οποίος δεν δίλεσε μπροστά στα δάχτυλα του Θανάση. Δηλαδή, του έκανε έτσι με το δάχτυλο ο Θανάση και δεν κόλλησε η ελληνική ψυχή μπροστά στο δάχτυλο. Μόνοι οι μεγάλοι άνθρωποι είχαν περίσσεχμα πατρίδα, είδα. Οι μικροί τα δώσαν όλα μέσα στα νησιά. Δεν είναι μόνο ότι τα δώσαν όλα, είναι ότι σημείωνα εδώ τι δίνανε και δεν προηγείται κανένα νησί. Δηλαδή, όλοι έχουν, όλα τα νησιά έχουν από μία ψήφο. Τι να πάμε στα πέναλτι, τι να κάνουμε. Δεν ξέρω, θα πρέπει να κάνουμε επαναληπτικές εκλογές την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη για την άλλη εβδομάδα δεν έχουμε εκπομπή. Για το ποια νησιά 16 θα πρέπει να δώσουμε. Μέχρι τότε θα τα κάνουμε όλα αυτά και τώρα αυτό. Και τώρα, όταν σκάει μύτη η γυναίκα του αφεντικού. Τη Μαρία Κυριακού που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Είναι κάποια γυναικεία πρόσωπα που αντικειμενικά είναι πάρα πολύ ωραία. Που άσχετα αν υπάρχει μια υποκειμενικότητα, αντικειμενικά είναι πολύ ωραία. Εσύ έχεις αυτά τα πρόσωπα. Το κάνω σε όλες τις καλεσμένες που είναι πολύ όμορφες. Μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ κοντινό. Δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπό σου. Δεν υπάρχει. Έχεις πολύ ωραίο πρόσωπο. Πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο. Μας έχεις κερδίσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό σε αγαπάμε πολύ. Είσαι πολύ παιδί. Έχεις μια πολύ παιδική ψυχή. Γι' αυτό μάλλον αγαπάς και τόσο πολύ τα παιδιά. Είσαι πολύ, πολύ γλυκιά. Είσαι ειλικρινής, πολύ. Εγώ τα βλέπω τη Μαρή και όλοι μας εδώ ξεχνάμε τον Κυριακού. Για μας είσαι η Μαρή. Είναι ένας άνθρωπος πολύ, πολύ προσιτός, διακριτικός και γλυκός. Είσαι πολύ, 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 πολύ. Είσαι πολύ, 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 πολύ. Είσαι πολύ. Είσαι πολύ. Για μας είσαι η Μαρή. Για μας είσαι η Μαρή. Είναι αλήθεια, παιδιά, αυτό. Μην γελάτε στον Αντένα. Πολύ συχνά θα ακούσαν εκεί η Μαρή Κυριακού. Έλα εδώ, Μαρή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι η γυναίκα του αφεντικού. Δεν το σκέφτηκε κανείς εκεί. Συγγνώμη που μπορεί να είναι φοβερά όμορφη, φοβερά ειλικρινής, φοβερά έξυπνη. Τι να κάνουμε. Μια χαρά είναι, κυρία Μαρή. Είναι όλα αυτά. Είναι πολύ φίλη μου, ούτε αυτή την ξέρω καθόλου. Χριστούγεννα. Το βασικό θέμα της εβδομάδας, ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν συμβεί, παραμένει το Χριστούγεννο να είναι το βασικό θέμα που συζητούμε και φυσικά. Τι συζητούμε τα Χριστούγεννα? Πάντα, κανένα. Δεν θα συζητήσει καθόλου. Όλο το αυτό. Τώρα θα ζητήσει. Ναι, τώρα. Και αυτό μπάλες με τα Χριστούγεννα, αναπόφευκτα. Όχι, κάτσε να στολίσουμε. Παίξαμε, δεν ήταν ωραία. Θα στολίσουμε μπάλες τώρα και θα πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτές τις μπάλες να τις στολίσεις οπωσδήποτε. Να τις μπάλες. Άτζελα Δημητρίου. Ρε παιδιά. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ωραίο τώρα. Άρρωστη γυναίκα τη βγάζουμε στην τηλεόραση με τους αδένες φουσκωμένους ότι κάτι της έχει συμβεί. Κάτσε ρε, ωραίο είναι. Έβαλε, έβαλε τις μπάλες της. Έχει την τσίπησε η σφίκα ή στο στήθος τα στήθια που θα έλεγε και ο Πρέκας. Εγώ τον τότε έκανα wow πάντως. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη, γιατί εκεί μας έχουν καταντήσει τα μνημόνια. Η γυναίκα με πρόβλημα στους αδένες που της έχουν πριστεί και δουλεύει. Κάτσε, παιδιά, έβαλε. Μπορεί να πήρε καινούριο μοντέλο. Να μην το δείξει όλο αυτό. Ένα μάξι και το βγάζει τη γύρα. Δεν είναι ωραίο ο άνθρωπος ο άρρωστος να δουλεύει. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Παιδιά, εμένα μου άρεσε κάπως αυτό το θέαμα. Δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα. Ναι. Σου άρεσε. Κάπως μου άρεσε το θέαμα αυτό. Η Άτζελα που είναι όμως που θα παίζαμε. Να τη Άτζελα. Αυτή ήταν η Άτζελα. Η Άτζελα Δημητρίου. Η Άτζελα Δημητρίου ήταν αυτή. Δεν την κατάλαβες. Επειδή πάνω ήταν λίγο. Ναι. Ήταν η Άτζελα η Δημητρίου. Ήταν κάπως σαν το κουφού πάντα. Όχι, πάπα. Ναι. Ήταν η τραγουδίστρια η Άτζελα η Δημητρίου. Βεβαίως. Κοντά και παλιά με το λεπά αυτή. Αυτή μου ωραία. Με το καινούργιο της Αερόσαγκο. Φυσικά ποια νύση ήταν. Της Άτζελα Δημητρίου. Μου τρώσε ζωή. Πες ήταν ωραία, τελειώνουμε. Ωραία ήταν. Όχι σε μένα, παιδιά, στον άνθρωπο που τα έκανε. Είναι δικά της, τελείωσε φυσικά. Δεν κάτσε να ματάχει πάνω της και μένω. Στυλός είναι δικός μου. Δεν νούσε αυτό ακριβώς. Το στυλό να μας λένε. Όχι πιο ωραία από τα δώρα που τα Χριστούγεννα παραδοσιακά θέλουμε να παίρνουμε, θέλουμε να ανταλλάσσουμε, θέλουμε να κερδίσουμε. Όχι, εγώ θέλω να παίρνω. Να δίνω δεν μ' αρέσει πολύ. Γιατί είσαι Ρωμά. Οι υπόλοιποι θέλουν και να δίνουμε κανένα δώρο που και που. Ελένη Μενεγάκη στην εκπομπή της στη μεσημεριανή. Εντάξει, όπως όλες οι εκπομπές, κάνει κάποιες κληρώσεις να δώσει δώρα σε κάποιες κυρίες ή κυρίες που την παρακολουθούν. Έτσι. Πάρα πολύ πολύ σωστά. Έκανε λοιπόν μια κλήρωση, την καθιερωμένη κλήρωση με το δάχτυλό της. Και το δάχτυλό της που έπεσε, λέτε, το δάχτυλο της Ελένης Μενεγάκη. Και από ό,τι βλέπω εδώ είμαστε στις 73.683. Ανοίγω και λέω, μία η τυχερή, που θα το χαρεί. Οι υπόλοιπες μπορείτε από μόνο σας να πάτε να το βρείτε και να το αγοράσετε. Καλονόμου νη. Μάλιστα. Καλονόμου νη.
Μάλιστα. Στην Καλονόμουνή το δάχτυλο της Ελένης, ρε παιδιά. Συγχαρητήρια. Σε καλή μεριά. Ναι, θέλει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο στην Καλονόμουνή. Τι σου είναι η θεά τύχη, ε. Αυτή η τύχη, θεά που κάνεις έτσι με το δάχτυλο και μπαίνει στο Καλονόμουνή. Και μπαίνει στην Καλονόμουνή. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Θα μείνουμε σε καλή μεριά, Καλονόμουνή μου, τα δώρα που πήρες. Μένουμε στο εργοτινό κλίμα, εδώ η κομπή αυτή. Δεν γελάς, ρε, κέρδισε κυρία δώρα, ρε, δεν γελάμε. Ναι, όχι, χαρά, το δώρο είναι χαρά. Το ό,τι να είναι... Συγγνώμη που χαιρόμαστε με την Καλονόμουνή και η χαρά της είναι και χαρά μας. Μα εγώ της έδωσα συγχαρητήρια ήδη δύο φορές. Κατάλαβες, τη κυρία Άσνη. Συνεχίζουμε στο κλίμα το εορταστικό, η κομπή αυτή κόντρα στη μιζέρια. Γιορτάζει, θα γιορτάσει τα Χριστούγεννα αυτά. Και κορόιδα είμαστε. Και έκανε μάνα με ένα ωραίο βίντεο κλιπ. Έκανε μια κλήρωση για να κερδίσει Καλονόμουνή. Έκανε μια, ένα ωραίο βίντεο κλιπ. Θέλω να το λέω συνέχεια τώρα. Συνέχεια θέλω να λέω Καλονόμουνή στην τηλεόραση. Συλάνεις. Ένα ωραίο βίντεο κλιπ λοιπόν το ότι να. Μην το πει. Καλονόμουνή. Για να αναδείξει τις ομορφιές της Αθήνας, την ωραία μας Αθήνα, τη γιορτινή Αθήνα, την υπέραμπλη Αθήνα. Βγήκαμε έξω και γιορτάσαμε ωραία. Με γιατί ένα ωραίο βίντεο κλιπ. Είναι μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, Πέτρο μου. Δεν είναι τίποτα του πεταματού. Είμαστε Ευρωπαίοι με τα στολίδια μας, τη λάμψη της πρωτεύουσας, τη δημαρχάρα που τα έχει φροντίσει όλα και είναι υπερπρωτεύουσα, Ευρώπη. Θυμάστε την ωραία μόδα με τους Έλληνες τραγουδιστές που κάνουν όλοι ένα τραγούδι Χριστουγέννων. Ναι. Αυτό κάναμε κι εμείς. Καρδιά μου από Δευτέρα σε Δευτέρα, μήνες τώρα νύχτα μέρα σε σκέφτομαι και πάω να τρελαθώ. Καρδιά μου χρόνο σαν νεράκι τρέχει πίσω, γυρίζω δεν έχει κι ό,τι ζούμε είναι μοναδικό. Γι' αυτό και μην αργείς, έλα αμέσως κοντά μου κι άλλο μόνη μη μ' αφήνεις καρδιά μου. Σύγκριτη λάμψη ομορφιά της Αθήνας. Ίσως, και μπορεί κάποιος να με πει υπερβολικό, αλλά δεν με νοιάζει, ίσως η ομορφότερη, η λαμπρότερη, η καθαρότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Για Χριστούγεννα, βγάλε και το ίσως. Θέλω να είσαι σοβαρός. Μια επιφύλαξη έτσι για να μην μας πούν και υπερβολικούς. Δεν είμαστε. Όποιος ζει στην Αθήνα γνωρίζει τη λάμψη της. Μένουμε στα Χριστούγεννα και πάμε στο θέμα που θα ακουμπήσει έναν-ένα ξεχωριστά από αυτούς που θα παρακολουθήσουν το βίντεο που έρχεται. Τραπέζι Χριστουγέννων. Με την Καλονόμουνή. Όχι καθόλου με την κυρία Καλονόμουνή. Με διάφορες κακοτοπιές, με διάφορες δυσκολίες και με έναν οδηγό επιβίωσης που έκανε, που έφτιαξε το ό,τι να είναι για όλους εσάς που θα πάτε σίγουρα στα οικογενειακά τραπέζια. Πόσο άντρας, πόσο σωστός Έλληνας. Θα φας και μπριτζόλα. Στα οικογενειακά τραπέζα που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες. Ανοίχτε. The most famous reindeer of all. Αυτό το τσίπρα. Πώς το βλέπετε, ρε παιδιά? Τι θα γίνει, πού το πάει το πλάνο? Ο Παπαδόπουλος, ο Μαρκεζί, ο Πατακός. Έχεις κανένα παρικαράκι έτσι να περνάς την ώρα σου? Είχε μια
μια κοπέλα τη Βιβί, αλλά την χώρισε. Εγώ στην εποχή μου, Θανάση, είχα 3 αγόρια. Μα του λέει και ο πατέρας του να νοικοκυρευτεί. Αλλά δεν μας ακούει, παππού. Θέλει να κάνει τα δικά του. Τα μάθατε για την Μίνα, την κόρη της κυρίας Ντίνας. Τη μεγάλη. Όχι, μεγάλη είναι η Ντίνα. Είδα τη Ντίνα στο σούπερ μάρκετ, τη μικρή την κόρη και μου λέει η Μίνα παντρεύεται τον άλλο Μίνα. Και έχει βρει ξαδέρφη ένα καταπληκτικό παιδί, χαρακτήρας. Αυτά, καταπληκτική τεστα μάτια, καλή δυναλημενικός. Τα κουνιάξει το σπιτάκι τους, καταπληκτική τύχη. Κακό Θανάση μου, εσύ να δούμε πότε θα νοικοκυρευτείς. Δεν θα παντρευτώ ποτέ. Τον παίζω 4 φορές την ημέρα. Κοιμώ κέρι μάνα και σίγερο. Στην ηλικία μου του πολύ πολύ να τον έπαιζε κανένας τράγος. Της κυρίας Ντίνας η Μίνα στο λύκειο μας τον έπαιζε όλη μέρα στις τουαλέτες. Δεν θα παντρευτώ ποτέ, στο διάολο. Σταματήστε μωρέ. Μπορεί το παιδί να ανήκει στην LGBT κοινότητα σαν τον παππού του. Θα βρεθεί ρε μάνα και για μένα κάπου δεν καταλάβει. Πού είναι όμως ρε παιδιά αυτά τα παλιά τα γλέντια, αυτά τα με τα παλιά τα ωραία τα τραγούδια. Είμαι γυναίκα του κέφιου και δεν υπολογίζω. Έτσι το βρίσκω το καιρό, έτσι τον αρμενίζω. Δεν ρωτάω, δεν με νοιάζει, δεν τη ζωή τι θα μου φέρει. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Φωτιά που με έχει χτά. Οι ώρες δεν περνάνε, δεν περνάνε όσο δεν είσαι εδώ. Κι εγώ το ξέρω πως ποτέ μου. Είμαι ανεβασμένος, στα σύννεφα πετάω. Όταν αγκαλιά μου, μωρό μου σε κρατάω. Τι αυτό, έχει αυτό σάλτσα από κρέας. Κόκκινη σάλτσα. Να το φάτε εσείς, είμαι vegan. Ας το διάλο που δέτε σάλτσα από κρέας. Καταπληκτικό, όχι τα τάφρα και βέβαια που δεν προσέχω. Ξαδέρφη, πάρε ξαδέρφη σου. Τα χεράκια μου. Αχ, μωρέ, είμαι σε δίαιτα, μωρέ, ξαδέρφη. Ας το, θα φαγήσω λίγο με τη σαλατούλα. Καλή ξαδέρφη, κανένα τυράκι έχεις. Βεβαίως, αδέρφη μου. Αχ, να πάρω λίγο. Γιατί όλα αυτά, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, μπορεί να συμβούν και συμβαίνουν σχεδόν πάντα στα οικογενειακά τα τραπέζια. Γι' αυτό προσέχουμε για να έχουμε μάθε και προφυλάξου. Εδώ τελείωσε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με αυτό το βίντεο. Σε λίγο θα πάμε στο τρίτο, θα έρθουμε, θα επιστρέψουμε μοιραία με το τρίτο μέρος. Ναι. Αναπόφευκτα μετά το δεύτερο και το τρίτο. Έτσι πάει, δεν πάει τέταρτο. Με τις πιο τεινάνες στιγμές της εβδομάδας που πέρασε.
ήρθατε στο τρίτο μέρος του Ό,τι να είναι, του γιορταστικού Ό,τι να είναι, της εκπομπής που στηρίζει την Μπούρδα από όπου κι αν προέρχεται. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι πιο Ό,τι να είναι στιγμές της εβδομάδας που πέρασε. Βεβαίως. Βεβαίως. Υποψήφια ένα νούμερο ένα πιο ό,τι να είναι στιγμή για την εβδομάδα που πέρασε, την τελευταία για μας του Δεκεμβρίου. Η Καλλινόμουνη. Όχι η Καλλινόμουνη. Ένας κύριος Πασόκος που πήγε στην Τατιάνα Στεφανίδου στο κοινό και αποφάσισε να της κάνει δώρο, αυτός ο τιτάνας της πασοκικής ζωής, ένα βινίλιο με τραγούδια του Πασόκ. Ναι. Έχω φέρει κάτι. Τι φέρε. Που είναι σχετικό με τα καθημερινά που λέμε εδώ. Τι είναι αυτό? Είναι άκρο συλλεκτικό. Τι είναι αυτό καλέ που μου φέρετε? Για να μάθετε, για να κατανοήσουν. Ναι, να κατανοήσουν κάτι. Αυτό στέρεο γούρια. Φυσάει αέρας πράσινος ο ήλιος της αγάπης. Είναι συλλεκτικό κομμάτι. Και μας φέρετε το δίσκο. Γιατί το φέρετε το δίσκο του Πασόκ? Γιατί θέλω να καταλάβουν κάποιοι ποιοι κυβερνάνε ακόμα και για ποια αριστερά μιλάνε. Γιατί δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, Πέτρο. Πάνε. Γιατί η αριστερά έχει οράματα, Πέτρο. Θα το ξέρω, εγώ το ξέρω. Οράματα. Το ξέρω, είμαι του χώρου. Πόσα λεφτά δίνει αυτό το δίσκο, δεν φαντάζεσαι. Υποψηφιότητα νούμερο 2. Ναι. Στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ έχουν ένα θέμα με τα κινητά, τα τηλέφωνα. Μάλλον βαριούνται την ώρα της εκπομπής. Λογικό είναι και εμείς βαριόμαστε όταν τους βλέπουμε. Οπότε αυτοί που την κάνουν οι άνθρωποι πολύ θα βαριούνται. Οπότε βλέπετε πως παίζουν με τα κινητά, φίλες και φίλοι. Και οι υπόλοιποι να περάσει η ώρα. Ο κύριος δεξιά ασχολείται. Ναι. Είναι ο παρουσιαστής, να πούμε, της εκπομπής. Δεν είναι καλεσμένος. Α, δεν είναι καλεσμένος. Όχι, είναι ο βασικός παρουσιαστής κιόλας της εκπομπής της ΕΡΤ. Μιλάει ο Βασίλης ο Λεβέτης. Άλλοι θα πλήρωναν εισιτήριο για να τον ακούσουν. Ναι, εκείνος παίζει με το κινητό. Ο άλλος παίζει Candy Crush, ρε παιδιά. Είναι φοβερό αυτό. Την ώρα που μιλάει ο καλεσμένος τόσο πολύ βαριέται. Είναι και μια μισή ώρα εκπομπή, δεν είναι να σωστό, πεις ότι... όντως, δεν είναι. Εδώ υπολογιστής. Εδώ λες το λάπτοπ αρκετά, γιατί του βγήκαν τα μάτια, γιατί δεν μπορεί να παίξει Candy Crush πολύ εύκολα στο κινητό. Είναι με το δάκτυλο, άμα έχεις και χοντρά δάκτυλα, εδώ δεν κάνει γίνεται. Κάνει search perfect asses στο Google, τις βρήκε, πέρασε η ώρα, ξανά με το κινητό. Ξανά με το κινητό, δύσκολα, δύσκολα παιδιά το μεροκάματο στην ΕΡΤ. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, βαριούνται. Αυτή είναι η δεύτερη υποψηφιότητα. Πάμε στην τρίτη, μια συγκλονιστική υποψηφιότητα, δεν θέλω να επηρεάσω το κοινό. Ο Σκοπιανός Πέτρος Μουγκός. Αυτός εξήγησε με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Καθόλου. Όχι, είναι ο καθόλου, Πέτρος Μουγκός. Με σένα, όχι. Καθόλου, ναι. Πήγε στα Άγιο Όρος και μίλησε. Θαύμα χαρακτηρίζουν οι μοναχοί του Αγίου Όρους, ένα περιστατικό με πρωταγωνιστή Σκοπιανό προσκυνητή. Όταν ο νεαρός, ο οποίος δεν μπορούσε να μιλήσει, στάθηκε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, άρχισε να μιλά κανονικά για πρώτη φορά. Ο νεαρός Σκοπιανός από την πόλη Στρόμνιτσα μέχρι τα 18 του έβγαζε μόνο άναρθρες κραυγές. Την ανατριχιαστική στιγμή, όπου το θαύμα πενισάρκα και ωστά, περιέγραψε ο ιεροδιάκονος πατέρας Παρθένιος στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα και τον Δημήτρη Στρουμπάκο. Τη στιγμή στο χωριό τους γίνεται μεγάλο πανηγύρι. Έχει γίνει μεγάλη σύναξη από συγγενείς, από φίλους και την επόμενη μέρα θα κάνανε μεγάλο γλέντι. Το παιδί μίλησε για πρώτη φορά, κοιτάζοντας την Παναγία και είπε «Παναγία μου, βοήθησε τον Πέτρο». Κάθε φορά που ακούω κάποιον να λέει για τους δημοσιογράφους και τα δελτία ειδήσεων ότι είναι για πέταμα, ότι δεν αξίζουν μία, αισθάνομαι πάντα ότι είναι φοβερά υπερβολικός αυτός που τα λέει αυτά και μετά βλέπω θέματα σαν κι αυτό. Ναι, αλλά ο Σύμπετρος πήγε και βρήκε τη μιλιά του. Εγώ με τον Πέτρο είμαι και μπράβο στο παιδί που έγινε. Αφού μίλησε ο άνθρωπος, μεγάλη η χάρη του. Υποψηφιότητα. 4. Μπράβο. Ελένη Χατζίδου, θα σχολιάσουμε μετά τι είπε. Και ήθετα, δηλαδή να σου τύχει άντρα δίπλα σου που να προσέχει λίγο παραπάνω από τη εσύ. Ναι, έβγαζε λίγο το φρυδάκι, παιδιά, και μου είχε μείνει αυτό. Έβαζε στα φρύδια του. Βαζελίνη. Συγγνώμη, μπορεί να είμαι λίγο παλιωμοδίτης, να με βοηθήσει και το κοινό. Η βαζελίνη μπαίνει στα φρύδια, γιατί εγώ άλλη χρήση θυμόμουνα. Ναι. Να πούμε στον κύριο φίλο ότι έκανε ένα λάθος. Ναι, έκανε λάθος. Πήγε εγώ μαζί σου, με λίγο κάνα μέτρο πιο εκεί. Και... Τώρα κανονικά πρέπει να κάνουμε απονομή. Αλλά δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει καθόλου χρόνος. Δώστε εσείς το βραβείο στην πιο ό,τι να είναι στιγμή της εβδομάδας. Δώστε το δικό σας βραβείο. Εμείς εδώ τελειώσαμε. Ελπίζουμε να τελειώσατε κι εσείς. Εάν δεν τελειώσατε, μπορείτε να μας ακούτε κάθε μέρα στις 12 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Sky. Αλλιώς θα τα ξαναπούμε σε 2 εβδομάδες, γιατί είμαστε εντελώς Πασόκ και την άλλη εβδομάδα δεν θα κάνουμε εκπομπή. Καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Γεια σας. Καλές γιορτές. Δεν έχω έξω ωραίο μαλλί παλικάρι μου.
Αν θες να μείνει έτσι μέχρι τα βαθιά γεράματα, θα λούζεσαι μετά. Ποτέ μην εμπιστευτείς εσκιμό. Άτιμη φάρα η εσκιμό, η Θανάση. Άτιμη φάρα. Ό,τι και να σου πούν, παλικάρι μου, οι καμιλοπαρδάλεις δεν υπάρχουν. Είναι ψέματα των Αμερικάνων. Θανάση, έχω γευτεί πολλά στη ζωή μου, παιδί μου. Όμως τίποτα δεν ήταν τόσο ωραίο όσο το πέος. Έχω περάσει καλά στη ζωή μου. Αλλά πουθενά δεν ήταν, Θανάση μου, τόσο ωραία όσο στις τουρκικές φυλακές. Εκεί γνώρισα τη γιαγιά σου, τον Αχμέτ. Να μην βγάλεις τους Κυριακούς σου ποτέ έξω, παιδάκι μου. Να τους κρύβεις σεμνά και ταπεινά. Να μην είσαι φιγουρατζής. Εμένα που με βλέπεις, Θανάση, όταν ήμουν μικρό παιδάκι, έκανα άσελο ποδήλατο. Πολλά πράγματα έχω ζήσει, αγόρι μου. Αλλά ποτέ τίποτα σαν εκείνη τη μέρα που με απήγαγε ο μονόφθαλμος ο εξωγήινος. Μια μέρα, Θανάση, έξω από το σταθμό της Ομόνιας, βλέπω μια δικέφαλη αρκούδα. «Τι γυρεύεις εδώ», της λέω. Μου λέει, «Ψάχνω να βρω τον Ελευθέριο Βενιζέλο». Του λέω, «Εγώ είμαι». Αγόρι μου, έχεις φτάσει σε αυτή την ηλικία, μπορώ να σε ρωτήσω ελεύθερα. Τι γνώμη έχεις για την πελματολαγνία στην τρίτη ηλικία? Τι λένε οι νέοι σαν και σένα για αυτά τα πράγματα? Θανάση, κοίτα με στα μάτια και παίρνει. Μίλα, εσύ που σου αρέσουν οι πολύχρωμοι δρόμοι και τα πολύχρωμα σώματα. Εσύ που θες να συνεχίσεις την παράδοση και εσύ που φτιάχνεις το επόμενο καινούριο. Μίλα, πώς θα ρέτω, σχολίασέ το. Gigabyte έχεις, free to go. Βγάζαμε τα σωτικά του, βάζαμε και ένα πανί πάνω του, το ρίχναμε στη θάλασσα, μπαίναμε μέσα και αυτό το λέγαμε βάρκα. Θανάση, τίποτα δεν με έχει σημαδέψει στη ζωή μου όσο τα λόγια του Φέρενς Πούσκας. Όταν είπε «Αύριο είναι μια άλλη μέρα». Ποτέ δεν θα ξεχάσω, αγόρι μου, την ημέρα που βοήθησα τον Όμηρο να γράψει την Οδύσσια. Μία συμβουλή από τον γέρο παππού σου. Ποτέ μην κοιμηθείς με πιγκουίνο. Ποτέ, αγόρι μου. Είναι βρώμικα πλάσματα. Θα σε πληγώσω. Και τότε ο αείμνηστος γέρος της Δημοκρατίας, ο Γεώργιος ο Παπανδρέου, μου λέει «Άλλος». Και πήγα στη διπλανή τουαλέτα, Θανάση. Θανάση, εγώ, αγόρι μου, στην ηλικία σου είχα τρεις γκόμενους. Και τους έπαιρνα ταυτόχρονα, Θανάση. Γιατί τέτοιοι άντρες ήμασταν εμείς στην εποχή μου. Όχι φλόρισαν και σένα.